Ο Δήμο τη Δράμα παρέχει ω κίνητρο κάλυψη προκηρυγμένων θέσεων επικουρικών ιατρών στο νοσοκομείο τη Δράμα την αποζημίωση με τη μορφή επιδότηση συνοικίου σε επικουρικού γιατρού με το ποσό των 200 ευρώ μηνιαίω για όλη τη διάρκεια τη σύμβαση ή τη θητεία του και η οποία θα καταβάλλεται σε οποιαδήποτε περίπτωση υπηρεσιακή μεταβολή όπω παράδειγμα απόσπαση ή μετακίνηση. Σε αυτήν την απόφαση οδηγήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο τη Δράμα στην τελευταία του συνεδρίαση και όπω υπογραμμίζει ο Δήμαρχο Δράμα με τον τρόπο Αυτό και ο Δήμος συνδράμει όσο μπορεί στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στους κατοίκους όχι μόνο του Δήμου της Δράμας αλλά ολόκληρου του νομού. Το νοσοκομείο είναι νοσοκομείο όλων των πολιτών της Δράμας, όχι μόνο του Δήμου της Δράμας αλλά όλου του νομού. Έχουμε λοιπόν ιερή υποχρεώση να προστατεύσουμε το δικό μας νοσοκομείο. Αυτό που περιθάλπει πάρα πολλούς αρρώστους και δυστυχώς πάντα βρισκόμαστε ή εμείς ή κάποιος να νοσηλευτεί σε αυτό το νοσοκομείο. Ήταν λοιπόν η ιερή υποχρέωσή μας να στηρίξουμε αυτόν τον θεσμό, να βοηθήσουμε το νοσοκομείο μας έτσι ώστε να μπορούν να έρθουν γιατροί, γιατί το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό είναι δυστυχώς πολύ λίγο, οι υποχρεώσεις πάρα πολλές, γι' αυτό αποφασίσαμε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από πρόταση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και γιατρού του Κωνσταντίνου Μπλούχου να στηρίξουμε με 200 ευρώ κάθε μήνα τον κάθε επικουρικό γιατρό που θα έρθει στο νοσοκομείο της Δράμας για να θυτεύσει. Ουσιαστικά η κίνηση αυτή είναι πρωτοποριακή για τα δεδομένα της τοπικής αυτοδιοίκησης.